Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα σήμερα, το οποίο έχει να κάνει με την ασεξουαλικότητα και το γάμο. Το ερώτημα αυτό προέκυψε μετά από ένα βίντεο που ανέβηκε στο κανάλι μας πριν από έξι μήνες με τίτλο «Ασεξουαλικότητα». Προσανατολισμός ή σύμπτωμα. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτού το link με το βίντεο το οποίο αναφέρω, ασεξουαλικότητα, προσανατολισμός ή σύμπτωμα. Λοιπόν, μία φίλη μου έγραψε σε σχέση με αυτό το θέμα που αναπτύξαμε στο βίντεο για την ασεξουαλικότητα, η οποία θεωρείται από κάποιους ανθρώπους ως ένας διαφορετικός ερωτικός προσανατολισμός. Περισσότερα γι' αυτό στο βίντεο που βρίσκεται στην περιγραφή αυτού του βίντεο, που στην περιγραφή, είναι το link με αυτό το βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Κυρία Θέκλα είδα το βίντεο για το θέμα των ασεξουαλ. Θέλω να σας πω πως είναι άτομα που θα κάνουν σεξ αν είναι σε γάμο μόνο για να κάνουν παιδιά. Δεν έχουν τη λεβεντιά και τα μπέσα να ξεκαθαρίσουν τι είναι. Ο χύψη να έρθει να σου πει εγώ είμαι ασεξουαλ ως άνθρωπος και να μην νομίζεις άλλα πράγματα να μην θεωρεί μια γυναίκα που θα παντρευτεί έναν ασεξουαλ άνδρα ότι θα έχει σούπερ ερωτική ζωή ή να μην ονειρεύεται τζάμπα ένας άνδρας που θα παντρευτεί μια σεξουαλική γυναίκα γιατί μπορεί να μην το ξέρει και να έχει παντρευτεί ένα σεξουαλικό άτομο. Είναι καλή ιδέα ένας άνθρωπος που είναι ασεξουαλ να ξεκαθαρίσει εξ αρχής τον προσανατολισμό του στο άλλο πρόσωπο με το οποίο θα κάνει η οικογένεια. Εγώ προσωπικά γνωρίζω άτομα που έκαναν σεξ μόνο για να κάνουν παιδιά και μετά τόραψαν. Εννοεί ότι σταμάτησαν να κάνουν σεξ. Και όλο ένταση, όλο ένταση μέσα σε αυτούς τους γάμους, αισθήματα μειονεξίας, κακοποίηση, λεκτική κακοποίηση, ψυχολογική κακοποίηση κτλ. Γιατί ο ένας από τους δύο δεν θέλει να ζει έτσι και προφανώς υπάρχει συνεξάρτηση και δεν φεύγει. Έχω ακούσει από άντρα ότι δεν τον ενδιαφέρει καθόλου να υπάρχει σεξ στη ζωή του, αλλά παντρεύτηκε δύο φορές. Μέσα στην παρένθεση γράφει φίλη, κομματάκι, ναρκισάκι και τζαμπατζής πιστεύω αυτός. Και ένας άλλος μου είπε ότι η πρώην γυναίκα του ήταν σεξομανής. Που ο ίδιος ήταν στον κόσμο του και δεν τον ενδιαφέρει το σεξ. Γιατί κάνουν ερωτική σχέση και γάμο και δεν το λένε πως είναι ασεξουαλ. Στο τέλος της ημέρας, άμα βρεθείς παντρεμένος ή παντρεμένη με κάποιον που είναι ασεξουαλ και δεν θέλει να κάνει σεξ, μπορεί να καταλήξεις να απατήσεις και να βγεις και ο κακός της υπόθεσης. Και λόγω γάμου γίνεται έναν πάχαλο. Γιατί έχεις και εσύ το δίκιο σου ότι αφού με παντρεύτηκε γιατί δεν θέλει σεξ μαζί μου σημαίνει με απορρίπτει και έχει κι άλλο το δίκιο του ότι τον την απατάς. Είναι παγίδα ο γάμος, είναι παγίδα το να θέλεις να κάνεις οικογένεια και αυτά τα θέλω να μπαίνουν μπροστά από οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Έχω γνωρίσει πολλούς ασεξουαλ που τους νοιάζει να παντρευτούν για να έχουν δεύτερη μαμά να τους φροντίζει. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι και να έχουμε τα μάτια μας και τις κεραίες μας ανοιχτές. Και να μην μιλάει ο άλλος ξεκάθαρα για το σεξ, πρέπει από μόνο σου να καταλάβεις, να εκτιμήσεις και να μετρήσεις προτού παντρευτής το αν ο άνθρωπος που είσαι μαζί του είναι σεξουαλικός άνθρωπος ή είναι ασεξουαλ, και να αποφασίσεις συνειδητά αν θες να είσαι γάμ, σε γάμο ή σε σχέση με έναν άνθρωπο που δεν θέλει να κάνει σεξ. Ξέρετε πόσε γυναίκες υποφέρουν που ο άνδρας τους δεν τις διεκδικεί, δεν τις χαϊδεύει, δεν τις φυλάει, δεν θέλει να κάνει σεξ μαζί του. Ξέρετε πόσοι άνδρες νιώθουν στερημένοι που οι γυναίκες τους τους απορρίπτουν σεξουαλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη για το ερώτημα. Είναι ένα πολύ δόκιμο ερώτημα και θεωρώ ότι θα είναι χρήσιμο ένα τέτοιο βίντεο και γι' αυτό και το φτιάχνω αυτή τη στιγμή. Εάν γνωρίζουμε για τον εαυτό μας εμείς ίδιοι... ότι δεν μας ενδιαφέρει το σεξ, δεν είναι κάτι που μας ελκύει το σεξ, δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε σεξουαλική δραστηριότητα, Εάν προσδιοριζόμαστε ως asexual, είναι εξαιρετικά έντιμο, εξαιρετικά ειλικρινές, εξαιρετικά διαφανές να ενημερώνουμε τον οποιονδήποτε πιθανό σύντροφο, πιθανό μελλοντικό σύντροφο, άντρα ή γυναίκα, για αυτή μας την ιδιότητα και για αυτή μας τη συνθήκη. Δεν είναι κακό να είσαι ασεξουαλ. Δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να κατακρίνεσαι. Όμως, η συνθήκη της ερωτικής σχέσης και η συνθήκη του γάμου, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχει μέσα και το σεξουαλικό κομμάτι στην κουλτούρα μας. Για να μην παραφράσω και το γνωστό Κύπριο Δεσπότη που λέει η λέξη γάμος είναι η ρίζα για μια άλλη λέξη. Λοιπόν, αν είμαστε ασέξουαλ αλλά θέλουμε να έχουμε ερωτική σχέση γιατί θέλουμε συντροφικότητα, το δηλώνουμε από την αρχή ξεκάθαρα ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το σεξ ως πράξη, δεν έχω σεξουαλικές και ερωτικέ επιθυμίες, θέλω όμως να έχω συντροφικότητα, θέλω να έχω παρέα, θέλω να έχω ρομαντικότητα, αλλά δεν θέλω σεξ. Και να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει παρόμοια θέλω. Υπάρχουν περίπου 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Σίγουρα υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει παρόμοια θέλω με εμάς. Θεωρώ ότι είναι δείγμα εντιμότητας, είναι δείγμα σοβαρότητας, να αναγνωρίζουμε εάν είμαστε άνθρωποι που τους αρέσει το σεξ ή όχι, αν είμαστε σεξουαλικοί άνθρωποι ή ασεξουαλ και αυτή μας την ιδιότητα να τη σεβόμαστε και να σεβόμαστε και την αντίστοιχη ιδιότητα που μπορεί να έχει κάποιος άλλος θεωρώ ότι είναι ανέντιμο να μην ξεκαθαρίζουμε από την αρχή μιας γνωριμίας κάτι τέτοιο και να αφήνουμε τον άλλον ή την άλλη να το ανακαλύψει με τον καιρό και να μπερδευτεί αναποφευκτά και να νιώθει ότι δεν είναι αξιαγάπητος άνθρωπος, ότι δεν είναι αξιέραστος άνθρωπος, ότι δεν είναι αξιαγάμητος άνθρωπος, αν θέλετε, επειδή εμείς την χάνει να είμαστε asexual και να αποτύχαμε να το επικοινωνήσουμε. Εντάξει, δεν μας φταίνε οι άλλοι. Ούτε τον εαυτό μας πρέπει να βάζουμε στη διαδικασία να μπούμε σε μία σχέση ή σε ένα γάμο που άλλος περιμένει σεξ από εμάς όταν για μας το σεξ δεν είναι σημαντικό. Ούτε να υποκύπτουμε στις κοινωνικές πιέσεις ή στις γονεϊκές πιέσεις ή στις οικογενειακές πιέσεις που σου λένε πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει να κάνεις σεξ. Δεν έχει πρέπει. Το έχω πει πολλές φορές ότι η σεξουαλική λειτουργία είναι μια ανθρώπινη λειτουργία, είναι μια καθόλου φυσιολογική λειτουργία, αλλά δεν είναι υποχρεωτική ανθρώπινη λειτουργία, είναι προαιρετική. Μπορεί να ζήσει ένα άνθρωπο και χωρί σεξ. Και μπορεί και να ανθίσει ένα άνθρωπο χωρί σεξ. Δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να κάνουμε σεξ και δεν είναι υποχρεωτικό να βρισκόμαστε μέσα σε σεξουαλικέ σχέσει. Είναι όμω ανέντιμο να μπαίνουμε σε μία σχέση χωρίς να ξεκαθαρίζουμε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το σεξουαλικό κομμάτι, ότι εγώ είμαι asexual. Ξαναλέω, δικαιούται κάποιος να είναι ασεξουαλ. Είναι φυσιολογικό κάποιος εφόσον αυτό του βγαίνει, αυτό να κάνει ή καλύτερα αυτό να μην κάνει. Δεν είναι καλή ιδέα όμως να ξεγελάμε άλλους ανθρώπους και συνήθω τι γίνεται από τη δηλία μας, από την αδυναμία που έχουμε να πάμε κόντρα στους γονείς μας και στην κοινωνία, προσποιούμαστε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε, προκειμένου να μην έχουμε αντιδράσεις. Συμμορφωνόμαστε δηλαδή, και το παίζουμε ότι μας αρέσει το σεξ, αλλά ξέρει, μ' αρέσει το σεξ, αλλά είμαι σοβαρή κοπέλα και θέλω μετά από το γάμο να κάνω σεξ. Ή μ' αρέσει το σεξ, αλλά α, θέλω να σε γνωρίσω καλύτερα και μετά να έχουμε σεξουαλική επαφή. Με τον ίδιο τρόπο που δεν είναι σωστό να αποκρύβουμε οποιασδήποτε σεξουαλικές δυσλειτουργίες έχουμε από τον άνθρωπο που γνωρίζουμε προκειμένου να γίνει μία ερωτική σεξουαλική σχέση ή γάμος, με τον ίδιο τρόπο δεν πρέπει να αποκρύβουμε και τυχόν ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχουμε που μια από αυτές μπορεί να είναι ότι είμαστε asexual, ότι δεν μας τραβάει το σεξ, δεν μας αρέσει το σεξ, δεν μας ελκύει το σεξ. Ξαναλέω στην περιγραφή του βίντεο, υπάρχει ο σύνδεσμος με το αρχικό βίντεο που κάναμε πριν έξι μήνες, που μιλάει για την ασεξουαλικότητα και έχει μέσα και περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Τώρα, ας πάρουμε το δεδομένο ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν το θάρρος, δεν έχουν τα μπέσα, δεν έχουν τη λεβεντιά, δεν έχουν το φιλότιμο ή δεν έχουν τη ψυχική δύναμη να μιλήσουν ανοιχτά και να μας πληροφορήσουν, να μας ενημερώσουν για την ασεξουαλικότητα τους. Και εμείς είμαστε σε μια διαδικασία που έχουμε γνωρίσει έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, τον έχουμε γνωρίσει είτε μέσω κοινό γνωστών, είτε μέσω εφαρμογών γνωριμιών, είτε έχουμε γνωριστεί διαζώσεις και ο άνθρωπος που γνωρίζουμε δεν μας ενημερώνει για την ασεξουαλικότητα του, άνδρας ή γυναίκα ξαναλέω, αλλά εμείς είμαστε άνθρωποι που μας αρέσει να κάνουμε σεξ, Είμαστε άνθρωποι σεξουαλικοί, είμαστε άνθρωποι που θεωρούμε ότι μέσα σε μία ερωτική σχέση και μέσα σε ένα γάμο το σεξ είναι απαραίτητο. Πώς καταλαβαίνουμε ότι το πρόσωπο με το οποίο φλερτάρουμε, το πρόσωπο με το οποίο βγαίνουμε ραντεβού ή το πρόσωπο με το οποίο έχουμε ξεκινήσει μία σχέση μπορεί να είναι ασεξουαλικό και να μην μας το λέει. Πώς. Καταρχάς, εάν ο άνθρωπος που γνωρίζουμε αποφεύγει να προχωρήσει στην ερωτική πράξη μετά που έχουμε διαπιστώσει αμοιβαιότητα ερωτικών συναισθημάτων, γιατί ξαναλέω ένας ασεξουαλ άνθρωπος μπορεί να ερωτευτεί ρομαντικά, αλλά να μην θέλει να κάνει σεξ, να μην του αρέσει να κάνει σεξ. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος δηλώνει και δείχνει ερωτευμένος μαζί μας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κάποιο άλλο λόγο για να μην κάνει σεξ πριν από το γάμο όπως για παράδειγμα να είναι πολύ θρίσκος και να ακολουθεί τους κανόνες της εκκλησίας του όποια και αν είναι η εκκλησία του έχει και χριστιανούς ορθόδοξους οι οποίοι Αποφασίζουν ότι δεν θέλουν να κάνουν σεξ πριν από το γάμο. Έχει και παλιομερολογήτε χριστιανού που αποφασίζουν να μην κάνουν σεξ πριν από το γάμο. Έχει και μάρτυρε του ΕΧΟΒΑ που αποφασίζουν να μην κάνουν σεξ πριν από το γάμο. Εάν δεν είναι θρήσκο και έχει πάρει αυτή την απόφαση λόγω θρησκεία, που σε εκείνη την περίπτωση το ταιριαστό του Τέρι, το ταιριαστό τη Τέρι, πρέπει να είναι ένα άνθρωπο επίση θρήσκο σε παρόμοια θρησκεία, στην ίδια θρησκεία και να έχει τι ίδιε πεπιθήσει. δεν υπάρχει ένα τέτοιο θρησκευτικό κόλλημα δηλαδή. Που εκεί δεν σημαίνει ότι αν κάποιο αποφασίζει πριν το γάμο να μην κάνει έξω ότι είναι ασεξουαλ. Μπορεί να είναι θρήσκο. Μπορεί να έχει αυτή την απόφαση. Άλλο η ασεξουαλικότητα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα γιατί κάποιοι σχολίασαν στο βίντεο που κάναμε. Ε, όταν μας είχε στείλει ένας κογιδεσχενιάχρονος παρθένος επισκοπού της απόψη του για τους άνδρες, τις γυναίκες και το σεξ και με, με αφορμή το βίντεο που κάναμε για το φαινόμενο Γιώργας Κάποιο είχε σχολιάσει μπορεί να είναι και ασεξουαλ αυτός και είπα εκεί μην μιλά εδώ για σεξουαλικότητα γιατί η ασεξουαλικότητα δεν έχει να κάνει με το εγώ αποφασίζω ότι δεν θέλω να κάνω σεξ γιατί ακολουθώ αυτό το θρησκευτικό κανόνα και η ασεξουαλικότητα δεν έχει να κάνει με το ότι σας διδάσκω όλου να μην κάνετε σεξ και να είσαστε εναντίον του σεξ και ούτω καθεξής. Όχι. Ασεξουαλικό μπορεί να είναι και ένα άνθρωπο άθεο, μπορεί να και ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει πατήσει ποτέ του το πόδι σε οποιαδήποτε εκκλησία να μην έχει σχέση με καμία θρησκεία. Ασεξουαλικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο ο οποίο να είναι πολύ μοντέρνο στι απόψει του, πολύ μοντέρνο στι ιδέε του, να μην έχει καμία ενοχικότητα σε σχέση με το σεξ, απλώ να μην του βγαίνει η σεξουαλική επιθυμία. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άρα, αν ένα άνθρωπο με τον οποίο δημιουργούμε μία σχέση με σκοπό το γάμο, μία ερωτική σχέση, μετά που έχουμε γνωριστεί επαρκώς, έχουν περάσει αρκετά ραντεβού, αρκετέ εβδομάδε, έχουμε εκφράσει ερωτικά συναισθήματα, λεχτικά. Έχει ρομαντικό ενδιαφέρον για εμάς. Μα λέει ότι θέλει να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση. Έχει δεχθεί την πρότασή μα, έχουμε αποδεχθεί την πρότασή του, την πρότασή τη για να μπούμε σε μια ερωτική σχέση. Και παρόλα αυτά αποφεύγει το σεξ, τότε πρέπει να προβληματιστούμε και να ρωτήσουμε στα ίσια. Γιατί δεν θέλει να κάνουμε σεξ, Γιατί αποφεύγει το σεξ, Και να ακούσουμε τι θα μα πει ο άλλο, τι θα μα πει η άλλη. Να τον την ακούσουμε και στην πορεία να κρίνουμε με το μυαλό μας αν αυτό το οποίο μας λέει έχει βάση. Αν λέει κάποιο λόγο ο οποίος είναι ορατός. Για παράδειγμα μπορεί κάποιος να πει, ξέρεις έχω αυτό το θέμα με την υγεία μου, για παράδειγμα έχω σπάσει το πόδι μου και το, έχω το πόδι μου στο γύψο και δεν μπορώ να κάνω σεξ. Πάλι όμως κάποιος ο οποίος είναι σεξουαλικός άνθρωπος και δεν είναι ασεξουαλ, ακόμη και στο γύψο να έχει το πόδι του θα μπορεί να ερωτοτροπήσει. Και θα θέλει να ερωτοτροπήσει αν όντω είναι ερωτευμένο και αν όντως έχει σεξουαλικότητα. Όταν λέω έχει σεξουαλικότητα, ενώ έχει αυτό το χαρακτηριστικό να έχει σεξουαλικέ επιθυμίε, να ελκύεται από το σεξ και να του αρέσει το σεξ. Ένα άνθρωπο, ο οποίο είναι σεξουαλικό και του αρέσει το σεξ, πρέπει να κάνει σχέση ή γάμο, αν θα κάνει σχέση ή γάμο, με έναν άνθρωπο που να είναι επίση σεξουαλικό. Ένα άνθρωπο που είναι έτσι και έτσι, και θέλει και δεν θέλει σεξ. Έχει δηλαδή μέτρια λίπητο. Πρέπει να κάνει σχέση ή γάμο με έναν άνθρωπο ο οποίος επίση να είναι έτσι και έτσι, και να θέλει και να μην θέλει, ο οποίο επίση να έχει μέτρια λίπητο. Και ένα άνθρωπο που έχει χαμηλή λίπητο να κάνει, αν θα κάνει, σχέση ή γάμο με κάποιον ο οποίο να έχει επίση χαμηλή λίπητο. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο είναι πασίγνωστο ο τίτλο του, το Κάμα Σούτρα. Είναι ένα βιβλίο αρχαίο ενδικό το οποίο το έχω διαβάσει στη μετάφραση του στα αγγλικά από το αρχαίο ενδικό πρωτότυπο. Το Κάμα Σούτρα δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι. Έχει ένα υποκεφάλαιο που δείχνει εκεί πέρα κάτι σεξουαλικές στάσεις κλπ. Αλλά στην πραγματικότητα το Κάμα Σούτρα είναι η φιλοσοφία των αρχαίων ινδών της χρονολογίας που γράφτηκε το βιβλίο. Σε σχέση με το γάμο, τα δύο φύλλα τις σχέσεις μεταξύ των δύο φίλων, τον έρωτα και τα Και λέει στο Καμασούτρα ότι υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους ταιριάζουν σεξουαλικά δύο άνθρωποι. Ο ένας τρόπος είναι το επίπεδο της λίπητο. Λύπητο σημαίνει σεξουαλική ερωτική επιθυμία. Είναι υψηλή σύνδεση όταν δύο άνθρωποι έχουν το ίδιο επίπεδο λύπητο, είτε και δύο υψηλή λύπητο, είτε και δύο μέτρια λύπητο, είτε και δύο χαμηλή λύπητο. Στην περίπτωση αυτή είτε και δύο ανύπαρκτη λύπητο. Και χαμηλή σύνδεση είναι όταν ο ένας έχει ψηλή και ο άλλος χαμηλή, ο ένας έχει υπαρκτή και ο άλλος έχει ανύπαρκτη. Είναι κακή σύνδεση, χαμηλή σύνδεση. Η Υψηλή σύνδεση όταν ταιριάζει λύπητο, χαμηλή σύνδεση όταν είναι αντίθετη λύπητο. Και το άλλο στυλ ταιριάσματο, το οποίο καταγράφει το Κάμα Σούτρα, έχει σχέση με το σώμα, με τη σωματική διάπλαση του ανδρό και τη γυναικός. Το Κάμα Σούτρα μιλάει για είναι ετεροκανονικό βιβλίο, μιλάει για ετεροφιλοφιλικό σεξ και έχει εκεί πέρα κάποιε θεωρίε σε σχέση με τα γεννητικά όργανα κλπ. Δεν πιστεύω ότι παίζει τόσο πολύ ρόλο η σωματική διάπλαση όσον αφορά στο τέριασμα ενός ζευγαριού, γιατί έχω δει ζευγάρια τα οποία έχουν πολύ ανόμιες σωματικές διαπλάσεις οι οποίοι να λένε ότι έχουν εξαιρετική σεξουαλική ερωτική ζωή. Θεωρώ όμως ότι το επίπεδο της λύπητο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και πρέπει και πρακτικά και εμείς ήδη να το διαπιστώσουμε πρωτού προχωρήσουμε σε δέσμευση πρωτού προχωρήσουμε σε γάμο ή σε συγκατοίκηση ή σε σύμφωνο συμβίωση για... ή να κάνουμε παιδιά με κάποιον άλλον άνθρωπο, το αν όντω ταιριάζουμε σεξουαλικά. Αν όντω και οι δύο θέλουμε να κάνουμε σεξ ή και οι δύο δεν θέλουμε να κάνουμε σεξ. Και είναι μεγάλη παγίδα, τεράστια παγίδα, όταν κάποιος είναι πολύ Ένθερμο στο να κάνει γάμο και να ξεκινήσει οικογένεια, ή πολύ ένθερμη στο να κάνει γάμο και να ξεκινήσει, να ξεκινήσει οικογένεια, είναι έτσι μεγάλη παγίδα να συναντά έναν άνθρωπο ο οποίο να θέλει να κάνει γάμο και οικογένεια μαζί σου και να υπάρχει αυτό το ζητηματάκι στην αρχή για το ότι δεν τον βλέπεις, δεν τη βλέπεις... να ενδιαφέρεται και πολύ για το σεξ. Είναι παγίδα να προχωρήσει στη σύναψη γάμου, στη σύναψη οικογένεια, επειδή ο άλλο θέλει να κάνει οικογένεια και να παραβλέψεις αυτό. Το ότι σεξουαλικά δεν υπάρχει τέριασμα. Και δεν μπορεί να υπάρξει με τίποτα σεξουαλικό τέριασμα μεταξύ δύο ανθρώπων που ένας γουστάρει το σεξ και άλλος δεν γουστάρει το σεξ. Σας ξαναλέω, στην περιγραφή του βίντεο υπάρχει ο σύνδεσμος με το αρχικό βίντεο το οποίο πραγματεύεται το ζήτημα της ασεξουαλικότητας.